και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραδιά στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι. Με ένα λουλούδι στο χέρι, φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος από τον Πανεπιστημιακό Κόμβο Καβάλας πραγματοποίησαν σιωπηρή διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Καβάλας για την τραγωδία των Τεμπών. Μάλιστα, οι φοιτητές ίσομοι ανέβηκαν στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για να προσφέρουν το αίμα τους για τους τραυματίες. Λίγο αργότερα, πραγματοποιήθηκε και πορεία στο κέντρο της Καβάλας. Εδώ πέρα είμαστε μαζεμένοι φοιτητές, αντιπρόσωποι από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους του ΔΠΑΕ Καβάλας, φυσικής, πληροφορικής, χημίας, λογιστικής και χρηματοοικονομικής και εστιαζομένους. Από προχθές που είδαμε το τραγικό συμβάν, έχουμε μείνει συγκλονισμένοι από αυτό το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό στα Τέμπη. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ευαισθητοποιηθήκαμε και δείξαμε από μια αρχή αποκριθήκαμε στο κάλεσμα που έγινε για αιμοδοσία και ανεβήκαμε όλοι οι φοιτητές πάνω στο νοσοκομείο και όσοι μπορέσαμε δώσαμε αίμα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια και την τεράστια αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων αυτών. Ταυτόχρονα μας κατακλεί και πολύ μεγάλη οργή για αυτό το γεγονός, γιατί εφόσον πλέον είναι εταιρεία ο σιδηροδρομικός σταθμός εκεί στα Τέμπη, αυτή η εταιρεία δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές και λειτουργεί με τη λογική κόστους ωφέλους, κοιτώντας τα περισσότερα κέρδη και δεν κοιτάει την καλύτερη ευημερία του λαού και των ζώων της. Εμείς εδώ πέρα είμαστε να πραγματοποιήσουμε μια σιωπηρή διαμαρτυρία για τα θύματα του τραγικού αυτού εγκλήματος. Θα πραγματοποιηθεί και κινητοποίηση στην Καβάλα και θα συμμετέχουμε και αύριο στην κατά πάσα πιθανότητα ίδια κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν και τα σωματεία της πόλης στις 12 η ώρα από το ίδιο μέρος και απαιτούμε να διεξαχθεί, να γίνει απαραίτητη διερεύνηση όλου αυτού του εγκλήματος, ώστε να φανεί ο πραγματικός ένοχος και να μην την γλιτώσει κανένας. Παρακολουθήσαμε συγκλονισμένοι από προχθές το τραγικό γεγονός της σύγκρουσης των δύο αποστοιχιών στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και πολλών συμφοιτητών μας. Τα ξημερώματα από τα απογόνια αυτής της εταιρείας βγάλανε δεκάδες ψυχές καρβουνιασμένες. Εκφράζουμε την τεράστια θλίψη μας και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Την ίδια ώρα γεμίζουμε με τεράστια οργή. Δεν ανεχόμαστε να φεύγουν έτσι οι ζωές των συμφοιτητών μας για τα κέρδη. Να μην ξέρουμε άμα θα τους ξαναδούμε στα αμφιθέατρα. Είναι πολύ μεγάλη η θλίψη και ακόμα μεγαλύτερη οργή για αυτό το έγκλημα που έχει όνομα τη λογική κόστους ωφέλους που για τα κέρδη των εταιριών δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν τόσο καιρό εισακουστεί από το κράτος οι κραυγές αγωνίας των εργαζομένων για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις υποδομές. Με την ανακοίνωση του σωματείου τους ανέφεραν μήνες πριν ότι δεν θα περιμένουν το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις.